Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά την πρόσληψη προσωπικού. Κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο, συγγνώμη, τον Αύγουστο, μέχρι τον Αύγουστο πρέπει να ζητήσουμε, να καταθέσουμε τα κενά και να ζητήσουμε θέσεις. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο και από όλες τις δημοτικές αρχές. Να είστε σίγουροι ότι κατετίθενται αυτά τα αιτήματα. Το ζήτημα είναι ότι για αυτές τις θέσεις και για πολλές άλλες θέσεις, εσείς λέτε για το Δημοτικό Θέατρο, γι' αυτό εγώ να σας πω τι επιστημονικό προσωπικό έχουν τα μουσεία μας. Το Μουσείο Θεοφύλου, η Πινακοθήκη. Ποιος είναι σε θέση σήμερα να παρουσιάσει αυτό που υπάρχει εκεί πέρα μέσα, Δήμαρχος Πολιτισμού ή όποιος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, όχι. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό στο Δήμο. Η προσπάθεια που γίνεται από όλους μας είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μπορέσουμε να έχουμε όποιο επίπεδο εσείς κρίνετε ότι έχουμε σε παρουσίαση πολιτιστικού έργου ή σε κάλυψη δραστηριοτήτων. Όμως μέχρι τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι αυτές οι θέσεις θα καλυφθούν. Έχουμε ας πούμε τα τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Έχουμε μουσικό τμήμα, έχουμε συγκρότημα, έχουμε δάσκαλο για να το οργανώσει, έχουμε ορχήστρα, έχουμε μόνο θεατρική ομάδα έχουμε, έχουμε χορευτικό, έχουμε μπάντα, γιατί δεν έχουμε μπάντα, έχουμε δάσκαλο. Σας λέω μερικά έτσι σκόρπια. Για αυτές τις θέσεις εμείς ως Διεύθυνση Πολιτισμού δρομολογήσαμε την πρόσληψη με σύμβαση κάποιων ανθρώπων, κάποιων μουσικών. Σε λίγες μέρες θα βγει η προκήρυξη για 6-7 μήνες μέσα από δαπάνη του Δήμου, δηλαδή από τα οικονομικά του Δήμου, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μόνιμες θέσεις για αυτές τις θέσεις? Πώς μπορεί ένας Δήμος να αξιώνει να κάνει ουσιαστικές εκδηλώσεις με διάρκεια, γιατί μία μπάντα και μία φιλαρμονική δεν στείνεται σε 4 μήνες και σε 5 μήνες. Πρέπει να έχει διάρκεια. Πρέπει να υπάρχει μία σιγουριά και στο δάσκαλο που είναι εκεί ότι θα δουλέψει και θα παράξει ένα αποτέλεσμα. Το ίδιο όποιο τμήμα πάμε να δημιουργήσουμε στη Διεύθυνση Πολιτισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χωρίς προσωπικό θα παλεύουμε με αυτά που έχουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως θα παλεύουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα προσπαθούμε μέσα από τις ρογμές που υπάρχουν να βρίσκουμε λύσεις. Όμως η υποχρέωση του κράτους, αν θέλει η περιφέρεια να μπορεί να αναπτυχθεί και προς αυτή την κατεύθυνση, παραμένει πολύ σημαντική και πρέπει σύντομα να ανταποκριθεί σε αυτά τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Πάνω σε αυτό, προσλήψεις είχατε για κάποιους μουσικούς με 6-7 μήνες συμβάσεις. Άλλο προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις για τις εκδηλώσεις του Λεσβιωτού Καλοκαιριού και το κάθε. Για τώρα ολοκληρώνονται και λέω ολοκληρώνονται γιατί κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εργαζόμενοι έχουν ήδη έρθει. Υπάρχει το πρόγραμμα μέσω ΟΑΕΔ που αφορά τους εργαζόμενους 55+, δηλαδή 55 έως 67 νομίζω, που δεν έχουν συμπληρωμένα τα ένσημά τους και που ο ΑΕΔ μπορεί να βοηθήσει τους Δήμους σε συνεργασία με τους Δήμους να προσλάβουν αυτό το προσωπικό. Είναι η πρόσληψη για ένα χρόνο με δικαίωμα παράτασης ενός χρόνου. Έχουμε πάρει, πάντα θα σας μιλάω για τη Διεύθυνση Πολιτισμού γιατί δεν έχω εικόνα για τις άλλες διευθύνσεις. Έχουμε πάρει 2-3 άτομα από εκεί και περιμένουμε και άλλα 2 άτομα από αυτή την κατηγορία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σίγουρο είναι ότι θα είμαστε έτοιμοι, είμαστε σχεδόν έτοιμοι από άποψη προσωπικού, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε αρκετά κενά και στην καθαριότητα. Αυτή τη στιγμή όμως και από τις προσλήψεις που έκανε ο ίδιος ο Δήμος για την καθαριότητα, αλλά και από αυτό το πρόγραμμα, εμείς σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει την κάλυψη των αναγκών μας και μπορούμε από εδώ και πέρα να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Όμως σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι ένα επιστημονικό προσωπικό που πρέπει να υπάρχει στους χώρους του πολιτισμού που σας προανέφερα. Και για να το συμπληρώσω.
ολοκληρώσουμε λίγο, να έχουμε πιο ολοκληρωμένο. Ναι. Αυτή τη στιγμή πόσο προσωπικό έχετε, μόνιμου, συμβασιούχους και τι? Λοιπόν, τώρα, επειδή μπορεί να κάνω κάποιο λάθος, θα σας πω ότι απάνω έχω, εδώ στη Διεύθυνση Πολιτισμού, εργάζονται 4 άτομα, μόνιμο προσωπικό. Έχουμε μόνιμο προσωπικό 1 άτομο στο Χαλίμ Μπέιστ, στην Ακοθήκη, 1 άτομο στο Μουσείο Θεοφύλου, 1 άτομο στη βιβλιοθήκη. Πήραμε αυτή τη στιγμή έκτακτο προσωπικό 3 άτομα από το Δήμο και 2 ακόμα άτομα από το 55+. Περιμένουμε άλλους 2 εργαζόμενους από αυτό το πρόγραμμα και άλλο ένα μόνιμο, τον ηλεκτρολόγο μας που ξέχασα να τον αναφέρω. Άρα, στο μόνιμο προσωπικό. Ναι. Από τώρα, έτσι, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν 4-5 άνθρωποι. Δηλαδή, ό,τι προγραμματίσαμε, ό,τι φτιάξαμε, ό,τι φέρνουμε σήμερα μπροστά σας, το φτιάξαμε με τη συνδρομή 4-5 ατόμων και ό,τι εκδηλώσεις κάναμε μέχρι τώρα. Από το νομικό πρόσωπο, το προσωπικό του νομικού προσώπου ήρθε σε εσάς, αυτό δεν πήγε? Όχι. Όχι. Πού πήγε, δηλαδή? Αρχικά δεν ξέρω αν το προσωπικό αυτό ήταν μόνιμο ή ήταν πάλι με τη διαδικασία των τριμήνων, τετραμήνων, οπότε κάποια στιγμή αυτό φαντάζομαι έληξε. Αλλά φαντάζομαι ότι ένα μέρος του προσωπικού αυτό πήγε στην Αντιδημαρχία Αθλητισμού, διότι θυμόσαστε ότι το νομικό ήταν νομικό αθλητισμού και πολιτισμού, και δεν ξέρω αν έγινε και κάποια άλλη. Αλλά νομίζω ότι και εκεί δεν υπήρχε αριθμός μεγάλος μόνιμου προσωπικού.